Αυτό να καλωσορίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Αμόετο Λακαρνανίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Σπύλιο Λιβανό. Καλή σας μέρα, καλημέρα, κύριε Λιβανέ. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που καλημέρα είστε κοντά μας. Υπάρχει ικανοποίηση για την πρώτη μέρα εφαρμογής πλέον των μέτρων αυτοπροστασίας και άρσης μερικής των περιοριστικών μέτρων. Θεωρείτε ότι η επίσπευση και του ανοίγματος των καταστημάτων, κυρίως εστίασης, θα δώσει μια ακόμη μεγαλύτερη όθηση? Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί, η κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει τα μέτρα αυτά που με βάση πρώτο άξονα μας έχουμε πάντοτε τη δημόσια υγεία. Με βάση λοιπόν τις απόψεις των ειδικών, σταδιακά θα μπορέσουμε να μπούμε σε μια νέα καθημερινότητα που ελπίζουμε μετά από μερικούς μήνες να είναι πολύ καλύτερη από αυτή που είχαμε μέχρι τώρα. Η πρώτη ένδειξη της χθεσινής μέρας ήταν πολύ θετική, τόσο όσο ακούσαμε και τους εκπροσώπους των μαγαζιών που ανοίξανε, περίπου ένα 10% άνοιξε, 10% των μαγαζιών και 10% υπαλλήλων μαγαζιών πήγαν χθες στη δουλειά τους. Υπήρχε μια κίνηση αρκετά καλή για πρώτη μέρα, πρώτον. Δεύτερον, είναι θετικό το πρόσημο, πολίτες, δηλαδή, της αποτίμησης πρώτης μέρας είναι θετικό το πρόσημο. Θετικό ως προς τους τζίρους και την διάθεση του κόσμου να πάει στα μαγαζιά, από τη μια. Ιδιαίτερα θετικό στο πώς αντιμετωπίσανε κυρίως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο πώς από μόνοι τους πολλοί πολίτες χρησιμοποιούσαν τις μάσκες κυρίως και φανταζόμαστε και όλα τα άλλα μέτρα υγιεινής τα οποία έχουν μάθει πλέον από την επικοινωνιακή καμπάνια που έχει γίνει. Σε γενικές γραμμές δεν υπήρξαν πάρα πολλές παρασπονδίες, υπήρχαν αστυνομικοί οι οποίοι βοηθούσαν στην διαχείριση αυτής της κατάστασης. Και έκαναν και πιο πολλές συστάσεις, γιατί ήθελαν να προετοιμάσουν και να βοηθήσουν λίγο τον κόσμο να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση. Ακριβώς, όπως το λέτε, δεν υπήρχαν πρόστιμα χθες και ελπίζουμε ότι σταδιακά θα επανέλθουμε σε μια ροή. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, το είπε χθες και η ειδική και ο κύριος Τσιόδρας το απόγευμα, ότι τα νούμερα στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά πολύ καλά, γι' αυτό και είχε και ο ίδιος μια μεγάλη αισιοδοξία χθες στο μήνυμά του προς τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Το θέμα είναι η οικονομία πότε θα έρθει έτσι σε μια ροή για να αρχίσει η ύφεση να μειώνεται, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη πού κινείται. Αν θα κινείται στο πάνω από 4 και κάτω από 8 και ακριβώς σε ποιο σημείο θα σταθεροποιηθεί. Και επειδή μίλησε για νούμερο ο κ. Λιβανός, χθες έγινε και μια έρευνα που έλεγε ότι 8 στους 10 Έλληνες ανησυχούν για την οικονομική τους κατάσταση. Και να δούμε αν υπάρχουν τα καύσιμα, όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, για να πάρει μπρος η οικονομία. Αυτό που είδαμε και το βλέπουμε και μέσα από τις έρευνες, είναι ότι ενώ τις προηγούμενες εβδομάδες σε όλες τις έρευνες έβγαινε πολύ ψηλά η ανησυχία των πολιτών για την υγεία τους και για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, αυτό επειδή πετύχαμε εκεί, όλη η χώρα πέτυχε, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πέτυχαν, τώρα ξαναγυρνάει το θέμα της οικονομίας να ανεβαίνει. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίσαμε το ζήτημα λοιπόν το υγειονομικό, θα αντιμετωπίσουμε και το οικονομικό. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι επειδή έχει τις ιδιαιτερότητες της ελληνική οικονομία, κυρίως δηλαδή αναφέρομαι στον τουρισμό που δείξατε πριν και την απάντηση του Υπουργού κ. Θεοχάρη. Και έδωσε και συνέντευξη ο Πρωθυπουργός χθες στο CNN και είπε ότι περιμένει να είναι στο 10% της περσινής περίοδου ο τουρισμός, με δεδομένο ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει και πριν την 1η Ιουλίου. Και όλη αυτή τη ζημιά και όλους τους περιορισμούς και όλα τα πρωτόκολλα που θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα για να συνεχίσει να είναι ασφαλής. Ναι. Αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός και είναι ο στόχος είναι να ξεκινήσει η τουριστική περίοδος κατ' ουσίαν την 1η Ιουλίου. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια περηφάνεια στους Έλληνες που θα μπούμε με έναν διαφορετικό τρόπο την επόμενη περίοδο και σίγουρα υπάρχει και μια διαφορετική αντίληψη στο εξωτερικό για μας. Δηλαδή, εάν υπάρξει τουριστική κίνηση από το εξωτερικό προς κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, αυτή σαφώς θα είναι πολύ μεγαλύτερη προς τη χώρα. Αφενός γιατί πέτυχε αυτά που πέτυχε, αφετέρου γιατί έχει πείσει ότι έχει ένα σύστημα υγείας το οποίο μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη στιγμή πιθανά κρούσματα στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Εκεί θα εστιάσει άλλη και η καμπάνια της τουριστικής προβολής, κύριε Λιβανέ.
εκεί ήδη εστιάζεται και γίνεται από μόνη της μια καμπάνια. Και αυτή, ξέρετε, είναι η καλύτερη. Είναι αυτή που λένε από στόμα σε στόμα. Mm-hmm. Και εδώ τώρα πια δεν είναι το στόμα το δικό μας. Είναι το στόμα όλων των διεθνών μέσων. Είναι το στόμα των διεθνών ηγετών και των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά παγκοσμίως. Αυτό το οποίο όμως εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε είναι ούτε τα δεδομένα των αερομεταφορών, ούτε τα δεδομένα των οδηγιών που μπορεί να δώσουν ηγεσίες άλλων κρατών προς τους πολίτες τους. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι επειδή εμείς παρέχουμε υπηρεσίες, εξαρτώμεθα πάρα πολύ και από τις αποφάσεις εθνικών κυβερνήσεων και υπερεθνικών οργανισμών. Όμως εμείς θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη δουλειά σωστά, αφενός και αφετέρου, πέραν των αυστηρών πρωτοκόλων που θα χρησιμοποιήσουμε για να θα διαχειριστούμε για να διασφαλίσουμε την υγεία και όσων θα έρθουν αλλά και των Ελλήνων πολιτών, θα ενισχύσουμε και τις επιχειρήσεις αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι θα ταλαιπωρηθούν που δούλευαν είτε εποχιακά είτε full time στον τουρισμό και βεβαίως την εστίαση που είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της δικής μας οικονομίας. Εξαρτάται και αυτή από τον τουρισμό, αλλά αυτή έχει να κάνει πολύ και με την εσωτερική κατανάλωση. Θα υπάρξει έλεγχος και ως προς τις κλίνες, γιατί επειδή είστε από την Ετωλοκαρνανία, ξέρετε ότι η γειτονική Λευκάδα, που είναι μικρό νησί, έχει τα περισσότερα δωμάτια σε όλη τη χώρα. Θα υπάρχει πλέον έλεγχος για να πληρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές απαιτούνται πλέον από τον κορονοϊό? Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι μέσα από τις κρίσεις δημιουργούνται ευκαιρίες. Και όπως το λέτε ακριβώς, εδώ δημιουργείται μια ευκαιρία να γίνει ένας καλύτερος συντονισμός ελέγχου, όχι μόνο στις κλίνες όπως σωστά αναφερθήκατε, και δεν είναι η Λευκάδα μόνο, είναι όλη η Ελλάδα η οποία, ειδικά εκεί που έχει πολύ τουρισμό. Εσείς έχετε και τη Ζαβέρδα. Ναι, εμείς έχουμε και τη Ζαβέρδα. Ελπίζουμε ότι θα αναπτύξουμε ένα τουρισμό ο οποίος θα είναι 12 μήνες, άρα θα έχουμε κόσμο και στο Μεσολόγιο και στην Άφαρτο και στα ορεινά της Ετωλοκαρνανίας. Αλλά πέραν αυτού είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την κρίση που έχουμε και για να κάνουμε πιο σωστούς, όχι πιο αυστηρούς, αλλά πιο σωστούς ελέγχους στο ξενοδοχειακό κομμάτι, να κάνουμε πιο σωστούς ελέγχους και να ξεχωρίσουμε την ήρα από το στάρι στο κομμάτι των τραπεζοκαθισμάτων και των εστιατορίων και όλων των επιχειρήσεων εστίασης, γιατί υπάρχουν εκεί πάρα πολύ καλές επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως και επιχειρήσεις οι οποίες διαβιούν λαθρέα μέσα από τις άλλες και καλύπτονται. Να λειτουργήσει ένας καλύτερος και από τη μεριά των επιχειρηματιών μια καλύτερη λογική ως προς τις υποχρεώσεις απέναντι στους δήμους με το να πληρώνουν τα τέλη τους και να εξορθολογιστεί λίγο η αγορά μας. Πιστεύω ειλικρινά και δεν το λέω απλά από αισιοδοξία ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία τώρα που έχουν συνειδητοποιήσει και οι Έλληνες τις δυνατότητες που έχουμε να αλλάξουμε την οτροπία μας σε πολλά πράγματα. Ωστόσο, υπάρχει μία κριτική ότι η ΠΝΠ που ψηφίστηκε προάγει την εργασιακή ζούγκλα και ότι πάμε σε ένα άλλο μοντέλο εργασιακών σχέσεων και κατακτήσεις των προηγούμενων ετών, όσες τέλος πάντων έμειναν από την περίοδο των μνημονίων, επίσης δοκιμάζονται ξανά. Ενώ υπήρχε η ελπίδα ότι θα μεταβούμε σε μια καλύτερη κατάσταση, ότι θα αποκατασταθούν οι αδικίες του παρελθόντος. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είναι μια προσωρινή κατάσταση αυτή? Ναι. Νομίζω ότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια παραποίησης της πραγματικότητας από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφές και νομίζω ότι το έχουν καταλάβει αυτό όλοι οι Έλληνες, ότι η βάση όλης μας της πολιτικής στα εργασιακά στη διάρκεια του κορονοϊού είναι καμία απόλυση. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε προσπαθήσει να επιδοτήσουμε αυτή τη στιγμή εταιρείες και εργαζομένους, έτσι ώστε η κρίση να μην απλωθεί ιδιαίτερα στα πιο αδύναμα στρώματα. Αυτή η προσπάθεια να πούν ότι αυτή η εκπεριτροπή, να την πούμε έτσι, προσέλευση των παιδιών στα σχολεία ή η μισή εργασία κάποιων, το 50% του χρόνου με το 50% του μισθού, ότι αυτό αλλάζει τις εργασιακές σχέσεις, θα ισχύσει και την επόμενη μέρα και κατ' επέκταση θα απολυθούν οι άνθρωποι. Αυτό δεν είναι το πλάνο της κυβέρνησης, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν μια επιχείρηση, άσχετα από τα προγράμματα ενίσχυσης που έχει αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος, αποφασίσει να προβεί σε απολύσεις, αυτό είναι, είναι μέσα στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας. Μην γίνει με πρόσχημα τον κορονοϊό, όμως έχουμε απολύσεις. Εκεί χρειάζεται έλεγχος από το κράτος. Για το αν τηρούν αυτά που πρέπει οι εργοδότες.
Ναι, εκεί λοιπόν εμείς ασκούμε ισχυρό έλεγχο, πρώτον στις επιχειρήσεις γενικώς, δεύτερον και κυρίως δεν επιτρέπεται να μπει καμία επιχείρηση σε πρόγραμμα επιδότησης αν απολύσει έστω και έναν υπάλληλο. Mm-hmm. Αυτό είναι πεντακάθαρο και αυτή είναι και η βάση της στρατηγικής μας για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Το θέμα είναι όμως για πόσο θα μπορεί το κράτος να επιδοτεί την εργασία και να στηρίζει τις επιχειρήσεις. Δεδομένης των συνθήκων, δηλαδή πόσα χρήματα θα μπορεί να διαθέσει και για τι βάθος χρόνου. Ναι, γιατί αυτό... υπάρχει αντίληψη ότι το κράτος μπορεί να βοηθάει για πάντα τους πάντες. Ναι. Δεν γίνεται γι' αυτό. Προφανώς δεν γίνεται. Η πρόβλεψη... Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να κάνεις εύκολα πρόβλεψη αν είσαι σοβαρός. Γιατί δεν ξέρεις τη διάρκεια της κρίσης. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν υποθέσουμε ότι θα έχουμε πάνω κάτω μια ύφεση της τάξης του 10%, ο πρώτος προγραμματισμός της ελληνικής πολιτείας είναι να ρίξει πάνω κάτω γύρω στα 24 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά. Αυτό σημαίνει επίσης πάνω κάτω, πάνω από 5% του ΑΕΠ μας σε προγράμματα ενίσχυσης. Με τον τρόπο που το κάνουμε εμείς... Μιλάμε δηλαδή... τώρα για ευρωπαϊκά προγράμματα, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όλα αυτά. Μιλάμε όλα αυτά μαζί. Και δεν ξέρουμε ακόμα βέβαια τι θα αποφασιστεί από τους αρχηγούς κρατών και τις προτάσεις που θα γίνουν από τη μεριά της Κομισιόν για το μεγάλο πρόγραμμα το οποίο έπεται. Η προσπάθεια την οποία κάνει λοιπόν η κυβέρνηση και εκεί βρίσκει αντιμέτωπη την αντιπολίτευση είναι να έχει ένα σταθερό τρόπο διαχείρισης αυτών των χρημάτων. Η αντιπολίτευση λέει δώσ' τα όλα εδώ και τώρα. Στην ερώτηση τη δική μας, αν τα δώσουμε όλα εδώ και τώρα όπως είπατε εσείς, αν η κρίση συνεχιστεί αύριο, μεθαύριο, τη μεθαύριο, τι θα έχουμε, εκεί δεν απαντούν. Άρα εμείς τι κάνουμε, κάνουμε μια λελογισμένη χρήση των δυνατοτήτων κονδυλίων που έχουμε και προχωράμε σταδιακά, ανακουφίζοντας όσο περισσότερους Έλληνες και Ελληνίδες μπορούμε, με στόχο να είμαστε παρόντες σε όλη τη διάρκεια της κρίσης με όσα χρήματα υπάρχουν. Ήθελα όμως να πω και κάτι για τα εργασιακά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θεωρούν ότι θα πείσουν, ποιον θεωρούν ότι θα πείσουν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Να πούν τι δηλαδή, ότι εμείς είμαστε ανάλγητοι και θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη ανεργία, θέλουμε να έχουμε περισσότερους ανθρώπους στα όρια της φτώχειας. Αυτό το επιχείρημα είναι επιχείρημα πολύ προηγούμενων δεκαετιών. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι η βάση της πολιτικής μας αφορά στην κοινωνική ευαισθησία την οποία έχουμε. Εμείς λειτουργούμε πάντοτε κυρίως για να ανακουφίζουμε τα πιο αδύναμα στρώματα, τα λαϊκά στρώματα και από εκεί και πέρα θεωρούμε, και εκεί είναι η διαφορά μας, ότι όταν υπάρχουν επιχειρήσεις δημιουργείται πλούτος και ο κόσμος βρίσκει δουλειά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι μπορεί να γυρίσει την Ελλάδα στις εποχές Ανδρέα Παπανδρέου, να δανείζεται δίθεν τσάμπα και να τα χρεώνει στην πλάτη του ελληνικού λαού. Αυτό δεν μπορεί να ξαναγίνει. Κύριε Λιβανέ, επειδή είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, που σημαίνει ότι έρχεστε πολύ πιο κοντά με τους υπουργούς και επειδή όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά και ακούγονται σενάρια περί ανασχηματισμού, εσείς είσαστε ευχαριστημένος από όλα τα κυβερνητικά στελέχη, από το παρόν που έδωσαν είτε στη μάχη τώρα για τον κορονοϊό, είτε και προηγούμενα. Οι έρευνες της κοινής γνώμης που βλέπουμε όλοι δείχνουν μοναδικά νούμερα στην αποδοχή της δουλειάς της κυβέρνησης και βεβαίως του Πρωθυπουργού. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κυβέρνηση. Προφανώς υπάρχουν κάποιες αστοχίες οι οποίες μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, αλλά αυτό είναι πολύ φυσιολογικό σε ένα χρόνο και δει με τέτοιες εντάσεις να υπάρχουν και κάποια στραβοπατήματα. Σε γενικές γραμμές όμως, νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή κυβέρνηση. Έχουμε ένα πολύ καλό σχέδιο το οποίο αναπτύσσεται. Βεβαίως αλλάζει τώρα με τον κορονοϊό, αλλά σε κάθε περίπτωση και πριν είχε αλλάξει πολύ την κατάσταση της χώρας. Και πιστεύω ότι με την καλή διοίκηση και με την ηγεσία ενός πρωθυπουργού που έχει αποδείξει ότι είναι αναπάντεχα ικανός, έχει διαχειριστεί κρίσεις που δεν πίστευε κανένας ότι θα μπορούσε να διαχειριστεί και κυρίως έχει μπορέσει να εμπνεύσει στους Έλληνες και τις Ελληνίδες εμπιστοσύνη για μια διαφορετική κυβερνητική πολιτική,
θεωρώ ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Κύριε Λιβανέ, τώρα, μετά από ένα συνενετικό κλίμα που είχαμε στην περίοδο του κορονοϊού για τα θέματα της διαχείρισης, να περιμένουμε αναζωοπήρωση της πολιτικής αντιπαράθεσης με σημείο αιχμής την προκαταρκτική επιτροπή και την πρόταση για διεύρυνση του κατηγορητηρίου. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία δεν θέλουμε ένταση, δεν θέλουμε διαχωρισμούς της κοινωνίας, δεν θέλουμε επιστροφές σε άλλες μορφές πολιτικής. Θέλουμε τη συνένεση, όχι ότι μας βολεύει για να κυβερνάμε. Θέλουμε τη συνένεση γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια και πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή βρίσκεται σε μια ελεύθερη πτώση στην απήχηση που έχει η άποψή του και οι ιδέες του, διότι πρόγραμμα δεν έχει να προτάξει, προσπαθεί, δημιουργώντας ακριβώς σκηνές από το χθες, να φέρει πάλι τη χώρα στα διχαστικά διλήμματα, στις αέναες κόντρες και σε όλα αυτά τα οποία νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θέλει να ξεχάσει. Καλά, την πρόταση για τη διεύρυνση κατηγορητηρίου εσείς την καταθέσατε, δεν την κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, θα έφτανα εκεί, απλά έκανα έναν ίσως λίγο πιο μεγάλο πρόλογο και με συγχωρείτε γι' αυτό. Στην πρόταση προκαταρκτικής, εμείς τι κάνουμε, συνεχίζουμε το έργο της Βουλής όπως έκανε και καθ' όλη τη διάρκεια των δύο μηνών της κρίσης η Βουλή. Δηλαδή δεν έκλεισε η Βουλή, παρότι μεγάλο κομμάτι της αριστεράς το ζητούσε και για λόγους πρακτικούς και για λόγους συμβολικούς για τη δημοκρατία μας. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό πέρασε όλες τις αποφάσεις μέσω των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που χρειαζόντουσαν για την κρίση και μπαίνουμε τώρα σε μια κανονική ροή νομοσχεδίων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να γίνει και η συνέχιση της προκαταρκτικής, διότι αν δεν συνεχιστεί και αν δεν υπάρχει ολομέλεια ανοιχτή, και εκεί είναι η πονηριά του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί να δημιουργήσει από τη μια πρόβλημα, από την άλλη να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του, υπήρχε πιθανότητα παραγραφής των αδικημάτων. Για να είμαι πιο καθαρός. Θα έχουμε και την Άννα Σιμινάκη αμέσως μετά στην τηλεφωνική γραμμή να μας πει. Και βέβαια και την απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Ναι, αλλά να το πούμε λίγο πρακτικά. Η προκαταρκτική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Και μάλιστα με ρυθμούς που καμία άλλη τέτοια επιτροπή δεν είχε δουλέψει στη Βουλή. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Εδώ λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο να θεωρεί η πλειοψηφία ότι υπάρχουν ενδείξεις για διεύρυνση του κατηγορητηρίου κατά του κ. Παπαγγελόπουλου. Δηλαδή οι μάρτυρες που ήρθανε ή έφεραν στην Επιτροπή ντοκουμέντα και καταθέσεις τα οποία οδηγούν την Επιτροπή στη σκέψη ότι ο κ. Βαγγελόπουλος θα πρέπει να αντιμετωπίσει και άλλες κατηγορίες από αυτές τις οποίες είχε όταν ξεκίνησε η προκαταρκτική. Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής υπέδειξε το δρόμο του πώς αυτό να λειτουργήσει. Δηλαδή θα πρέπει αυτά τα στοιχεία να τα στείλει η προκαταρκτική στην Βουλή, όπως και έκανε, και η Βουλή εντός 10 ημερών από την πρόταση της πλειοψηφίας για διεύρυνση του κατηγορητηρίου, μέσα στις επόμενες 10 μέρες δηλαδή, θα αποφασίσει σε ολομέλεια και να αποφασίσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι έλεγε πονηρά τις προηγούμενες εβδομάδες? Α, όχι, να μην έχουμε την ολομέλεια ανοιχτή, να κάνουμε, λέει, θερινά τμήματα ή να την έχουμε και κλειστή την ολομέλεια αν διάθεση περιπτώσει. Γιατί? Για να μας κατηγορεί από τη μια ότι δεν κυβερνάμε, ότι δεν γίνεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, και από την άλλη να καλύψει τον κύριο Παπαγγελόπουλο που από ό,τι φαίνεται ταυτίζεται με τους υπουργούς ΣΥΡΙΖΑ και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό στο πολιτικό επίπεδο. Θα περιμένουμε την απόφαση της ολομέλειας της Βουλής εντός 10 ημέρων, όπως μας είπατε κύριε Λιβανέ, εκτός αν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Και θα είμαστε νομίζω εδώ να το συζητήσουμε το θέμα και τις επόμενες ημέρες. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία στην πρωινή επισκόπηση. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Και αν έχουμε την Άννα στην τηλεφωνική γραμμή, μπορούμε να μας πει...